Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης μεταφέρθηκε χρονο από την Κομοτηνή μετά από τροχαίο ατύχημα που συνέβη το απόγευμα της Δευτέρας στο δρόμο προς Νιμφέα. Όπω διαπιστώθηκε στο νοσοκομείο, είχε σοβαρή κρανιοκεφαλική κάκωση. Σταθερή παραμένει η κατάσταση του 30χρονου από την Κομωτινή. Σύμφωνα με πληροφορίε, δεν είναι σε καταστολή. Αξίζει να σημειωθεί πω οι γιατροί τον παρακολουθούν διαρκώ. Ο 30χρονο βρισκόταν σε καταστολή, ενώ πλέον φαίνεται να αντιδρά σε ερεθίσματα καθώ κινούνται όλα του τα άκρα, με την κατάστασή του να κρίνεται σταθερή. Ο νεαρός συνεχίζει να βρίσκεται υπό παρακολούθηση, ενώ φαίνεται πως έχει ξεπεράσει τον κίνδυνο.